όλη η εργατική τάξη θέλει και θα βάλει το χέρι της ο καθένας όπως μπορεί για να οδηγηθεί σε κατακτήσεις, για να ανοίξει ένας δρόμος άλλος για τους αγώνες από εδώ και πέρα. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα κάναμε τα πάντα από την πρώτη στιγμή, είτε στη Βουλή, είτε στα Υπουργεία, είτε στην Επιθεώρηση Εργασίας, είτε με τους διευθύνοντες συμβούλους. Κάναμε σαφές να μην τολμήσουν να ανοίξουν ένα τέτοιο μέτωπο ρήξης, να μην ανοίξουν πόλεμο με τους εργάτες που αγωνίζονται για το ψωμί και την ασφάλειά τους, γιατί τον αγώνα θα το πάμε μέχρι το τέλος με όλες μας τις δυνάμεις. Εμείς, για μας είναι ξεκάθαρο ότι οι εργάτες που δουλεύουν στα έγκατα της γης είναι οι αναγκαίοι, οι απαραίτητοι και οι μόνοι που έχουν την αξία συνολικά, την κορυφαία αξία συνολικά στην παραγωγή, γιατί χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε κανένας να το παίξει, ούτε διευθυντής, ούτε χρηματιστής, ούτε έμπορος, ούτε βιομήχανος, ούτε εφοπλιστής. Χωρίς το δικό σας χέρι και το δικό σας μυαλό, όλοι οι άλλοι καταργούνται. Με αυτή την έννοια πρέπει να ξεκινάει ο αγώνας κατά τη γνώμη μας. Και βέβαια θα κάνουμε τα πάντα για να τον δυναμώσουμε ακόμα και από αυτό το σαράκι που μπορεί να χτυπάει έναν αγώνα με διάφορους, με στο εργατικό κίνημα, ανθρώπους της εργοδοσίας που προσπαθούν να διαχωρίσουν, να κατακερματίσουν, να αδυνατήσουν αυτό τον αγώνα, καλλιεργώντας αντιλήψεις στο μυαλό των εργαζομένων για διαχωρισμούς σε σχέση με τον μόνιμο αορίστου ή τον ορισμένου, τον εξάωρο ή τον οκτάωρο, την τάδε ειδικότητα και την τάδε ειδικότητα, και διαχωρισμούς που δεν χωράνε στον αγώνα ενός του εργατικού κινήματος. Αν φύγουν αυτά από μπροστά, τότε ο δρόμος είναι ανοιχτός για νίκες και οι διεκδικήσεις είναι δίκες. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, και αυτό δείχνει για ποια ανάπτυξη μιλάνε, ενώ κοροϊδεύανε το λαό μας για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, η νέα σύμβαση έδειξε ότι τους δίνουνε, βρήκαν την ευκαιρία να τους δώσουν γη και είδωρ, χωρίς να υπολογίζουν καθόλου συνολικά τα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής, να φτάνουν στο σημείο να απαιτούν από τον εργάτη, αυτός που σε συνθήκες εργασίας μειώνει τη ζωή του στην κυριολεξία για να βγάλει αυτό τον ορυκτό πλούτο, να του λένε ότι ας τη μειώσει, δεν αξίζει τίποτα και ότι δεν αξίζει ουσιαστικά ούτε τα μέτρα ασφάλειας για την αναπαραγωγή της δύναμής του, για να μπορεί να σηκωθεί την επόμενη μέρα στα πόδια του, για να μπορεί να παράγει αυτό που μόνο αυτός κάνει. Τους δίνουμε μήνυμα ότι αυτό δεν θα περάσει. Αυτός ο αγώνας θα πλαισιωθεί και θα ενισχυθεί μέχρι να φτάσει στη νίκη και να αποτελέσει φυσικά ένα φωτεινό παράδειγμα συνολικά για την εργατική τάξη, να βάλει μπροστά μια άλλη προοπτική για ένα δρόμο ανάπτυξης που ανήκει και θα έπρεπε να ανήκει σε αυτούς που παράγουν και μόνο αυτοί τον πλούτο. Λοιπόν, με αυτά τα λίγα ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε στο πλευρό σας σε όλη την διαδικασία αυτή, δυναμώνοντας όσο μπορούμε και αδυνατίζοντας από την άλλη πλευρά τους μηχανισμούς της εργοδοσίας. Να είστε καλά, καλό κουράγιο και καλό αγώνα.